ένας ρόλος που στην αρχή στο Έλα στη θέση μου ξεκίνησε σαν πιο guest, να το πω. Και αγαπήθηκε και όχι μόνο καθιερώθηκε, είναι ένας από τους πρωταγωνιστικούς. Ναι, μπήκα για 10-15 επεισόδια. Τότε ήμουνα και στην Κίμη στην Εύβοια και με πήρε τηλέφωνο ένας διευθυντής παραγωγής. Μου λέει είναι 10 επεισόδια. Τέλος πάντων, λέω εντάξει, τα βρήκαμε στο οικονομικό και σε αυτά και ξεκινάω. Δεν μου πήγαινε το μυαλό ούτε καν. Δηλαδή, θα είμαι εδώ τώρα πέμπτη σεζόν. Καλά, ο ξαδερφούδης σου θάσκαγε που ήθελε να κάνει αλυσίδα σουβλάσης. Όπως και να το κάνεις, το ζουβλάκι είναι άλλο όνομα. Ε. Κύριε Αντεμπέ, ζουβλάκι! Ζουβλάκι, by Μάκη! Τι θα δούμε από τον Μάκη αυτή τη σεζόν? Δυστυχώς θα περάσει έτσι μια φτώχεια ο Μάκαρος με τη γυναίκα του, θα ζήσει την κρίση έτσι πιο πολύ. Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την έπαυλη, αυτό ξέρω, γιατί χάνει το μαρούλι που λέει και ο Μάκης η Σίλβια και αναγκάζονται στην αρχή, μένουν σε ένα παράσπιτο εκεί στην έπαυλη, γιατί μπαίνει η κέντρα η γυναίκα του κόνσουλου δυναμικά και μετά τους διώχνει και από το παράσπιτο της έπαυλης και λοιπόν από το μηδέν πάλι. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι μασάει τώρα ο Μάκης, τα έχει ζήσει αυτό. Άμα ξεκινήσεις με ζούβα, θα ρημάρεις με γούβα ή με βρούβα ή με κλούβα. Μου είπες νωρίτερα ότι όταν σε πήραν για το ρόλο βρισκόσουν στην Κίμη. Μόνιμα έμενε στην Κίμη. Στην Κίμη είναι η μαμά από Κίμη και είχα beach bar, είχα ένα beach bar τις τέσσερις χοντρές. Κάλτ έτσι, πιτσόπαρο. Άρα αυτό το έκανες παράλληλα με το επάγγελμα του ηθοποιού. Είμαι και τρελός, δηλαδή θα προτιμούσα την παραλία, ξέρω εγώ, από μια περιοδία. Ξέρεις, είμαι και δεν είμαι σε αυτή τη δουλειά, είμαι με το ένα πόδι συνήθως και μέσα μου δηλαδή αισθάνομαι ότι αν αύριο έτσι θα είμαι τρελός, μπορεί να πάω σε ένα μοργό και να γίνω ψαράς. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη, ξέρεις, ματαιοδοξία ότι θα πεθάνω πάνω στο σανίδι και είναι μια δουλειά η οποία σίγουρα με ευχαριστεί, παράτησα πανεπιστήμιο για αυτήν, αλλά από την άλλη, εντάξει, δεν ζω, δεν είναι το οξυγόνο μου που λένε κάποιοι και γελάω, όχι, δεν μπορώ χωρίς το θέατρο, μια χαρά μπορώ. Είδα στα social media ότι είσαι αρκετά ενεργός και σχολιάζεις διάφορα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Η τελευταία σου ανάρτηση ήταν για αυτό που συνέβη με το Big Brother. Από τη στιγμή που μπαίνεις στα social media, τι γίνεται δηλαδή, τι να κάνεις, κάθε μέρα να βγάζεις μια selfie, να δεις φάτσα σου για χιλιοστή, εκατομμυριοστή φορά. Και εντάξει, κάντο και αυτό, αλλά είναι και λίγο sick, είναι λίγο άρρωστο ρε παιδί. Βλέπω ότι λίγο ότι πάμε μαζί σαν κοινωνία, σαν ομάδα, σαν σύνολο να είμαστε να έχουμε μια πολιτική χρειά, ρε παιδί μου, στα πράγματα. Τώρα όσο για το τύπο, ναι, στην αρχή είχα πολύ θυμό με αυτό που είπε. Μετά, ξέρεις, σου φεύγει λίγο ο θυμός και σκέφτεσαι έτσι πιο όρημα και λες ότι είναι προϊόν. Μια μηχανή το έχει βγάλει και αυτό το προϊόν, οπότε το να χτυπάς το προϊόν είναι λίγο πάλι, ξέρεις, δεν ξέρω, λίγο άκυρο. Το θέμα είναι η μηχανή τι βγάζει και πώς πολεμάμε τη μηχανή. Τώρα έφυγε αυτός από το παιχνίδι και έχουν μείνει άλλοι 10 μέσα ταλέποροι.